εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μην διαεί και ζω σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ένας από τους πρώτους μακαρισμούς του Χριστού είναι μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Μακαρίζει εκείνους οι οποίοι έχουν μια φτώχεια, να γνωρίζουν τη φτώχεια του πνεύματός τους. Όχι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι, θα λέγαμε, έχουν στο πνεύμα τους, χάνουνε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ασθένεια στο μυαλό και δεν λειτουργεί μυαλό κανονικά και υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ασθένεια. Αλλά βασικώς ομιλεί ο Χριστός μας για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, ενώ έχουν τρομερές γνώσεις, ενώ έχουν και γνωρίζουν τα πάντα και ξέρουν πάρα πολλά, εν τούτης είναι άνθρωποι ταπεινοί. Αναγνωρίζουν ότι μπροστά στον παντογνώστη Θεό, μπροστά στη φύση, μπροστά σε όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν, είναι πάμφτωχοι. Είναι ένα τίποτα. Το να αναγνωρίσεις ότι είσαι ένα απλό μυρμήγκι. Για σκεφτείτε το μυρμήγκι που περπατάει, να νομίσει ότι ξέρει τα πάντα. Μπορεί να έχει νου, να έχει γνώση, δεν ξέρουμε ποια είναι το μυρμήγκι πώς λειτουργεί. Αλλά ας υποθέσουμε το μυρμήγκι είχε νου, είχε γνώση, είχε επιστήμη, είχε. Και το ίδιο το μυρμήγκι να υποθέσουμε ότι καυχάται και πιστεύει ότι είναι κάτι το μυρμήγκι. Και δεν αναγνωρίζει ότι ό,τι και να ξέρω, μπροστά σε αυτά τα οποία υπάρχουν και τα οποία γίνονται είμαι ένα τίποτα. Αυτό λοιπόν μακαρίζει ο Χριστός όταν λέει μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Διότι άμα δείτε ότι ο άνθρωπος μπροστά σε όλη τη γη είναι ένα μυρμήγκι. Τίποτα δεν είναι. Βάλτε όλο τον πλανήτη γη και βάλτε τον άνθρωπο, συναδεύστε. Ακόμα μπροστά σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και η χώρα μας που είναι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, πάνω σε ένα χάρτη, σε μια υδρόγειο σφαίρα, είναι μια κοιλίδα, να το δείτε. Μια κοιλίδα είναι. Η μεγαλύτερη πόλη που μπορεί να έχει πολλά εκατομμύρια από κατοίκους, άμα τη δείτε στην υδρόγειο σφαίρα, είναι μια κοιλίδα, τίποτα δεν είναι. Και αν τώρα τη βάλουμε σε ολόκληρο μέσα το σύμπαν, ακόμα και η Γη είναι ένας πολύ μικρός πλανήτης. Δεν είναι υπερμεγέθης. Γιατί υπάρχουν πλανήτες που είναι και 10 φορές μεγαλύτεροι και 20 φορές μεγαλύτεροι και πολύ μεγαλύτερα από τη Γη. Πάρα πολλές φορές μεγαλύτερα. Άρα και η Γη, δηλαδή όταν τη δούμε μπροστά σε όλο το σύμπαν, είναι ένα χαλικάκι. Μπροστά σε όλο το σύμπαν. Πάνω σε αυτό το χαλικάκι τώρα, υπάρχει ένα μυρμήγκι που λέγεται άνθρωπος. Σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να θεωρήσει και να πει ότι ο εαυτός του ότι κάτι είναι. Να πιστεύει δηλαδή ότι κάτι είναι όση γνώση, όση μόρφωση, ό,τι και αν έχει. Αυτός ο άνθρωπος να θεωρεί ότι είναι κάτι. Αυτό λοιπόν, κι όμως ο άνθρωπος το κάνει αυτό. Θεωρεί ότι είναι κάτι. Πιστεύει ότι είναι κάτι. Πιστεύει ότι είχε κάποια αξία, ενώ την ουσία χάνεται. Έχουν περάσει μυαλά και μυαλά πάνω από τη γη. Έχουν περάσει επιστήμονες και επιστήμονες. Χάθηκαν. Τίποτα. Γη και σπονδός. Χάνονται τα πάντα. Τίποτα δεν μένει. Δεν είναι λοιπόν τίποτα ο άνθρωπος.
Αυτός λοιπόν που έχει τη δύναμη, αλλά υπόψη που έχει αυτές τις γνώσεις, είναι σε ένα επίπεδο γνώσεων, αυτός λοιπόν ο πανεπιστήμων, το να πει και να μπορεί να πιστεύει ότι τελικά, πραγματικά, δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Αυτόν τον άνθρωπο μακαρίζει ο Χριστός, που λέει μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Ευτυχισμένος θα είναι εκείνος ο οποίος θα αναγνωρίσει την πνευματική του φτώχεια. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα γνωρίζω ότι τελικά τίποτα στην ουσία δεν γνωρίζω. Αυτή λοιπόν την αυτογνωσία όταν την έχει ο άνθρωπος, η οποία δεν την έχει, διότι βασανίζεται από την νήση, την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Το ίδιο μικρόβιο που είχε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισο, που πιστεύσαν ότι μπορούν να κάνουν το δικό τους το θέλημα, ότι η δικιά τους γνώση ήταν εκείνη που θα τους οδηγούσε στη θέωση, και ακολούθησαν τη φωνή, τελικά τη δική τους και του Ιωσφόρου που συνταυτίστηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πάνω στη γη ό,τι δημιουργήθηκε. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι η ίση, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Να έρχεται τώρα το μυρμηγκάκι, το ελάχιστο, που τη γη επάνω φαίνεται σε όλο το πλανητικό σύστημα σαν ένα μικρό χαλικάκι, και έτσι είναι. Α, όλα αυτά τα αστέρια που βλέπουμε, πολλές είναι πλανήτες, που πιθανόν ήταν πολύ μεγαλύτερη και από την Ελλάδα και από την Αιγύη, συγγνώμη. Και αν είχαμε και τηλεσκόπια μεγάλα που βλέπουμε πολύ πέρα μέσα στο βάθος, που είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι πλανήτες, σκεφτείτε πως αν υπήρχε κάπου ζωή αλλού, σε ένα μακρινό πλανήτη, πώς μας βλέπουν από εκεί εδώ. Πώς βλέπεις εσύ ένα αστεράκι? Και εμείς είμαστε πολύ μικρότερα αστεράκια από αυτά που βλέπουμε. Δεν ξέρω αν φαινόμαστε και έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν πάει κάποιος από εκεί, μέσα στο σύμπαν ολόκληρο, όπως εμείς τώρα να βγούμε τη νύχτα και να φωτογραφίσουμε το σύμπαν, τα αστέρια, αυτά που βλέπουμε με το ορατό μας μάτι, με το υπαρκτό μας, και να τα φωτογραφίσω. Εάν ήμουν σε ένα άλλο πλανήτη αυτή τη στιγμή και φωτογράφιζα από αυτά που είναι η γη, θα φαινόταν άργη η γη έτσι και πως λαμπερίζει ένα αστεράκι? Είναι πρόβλημα, δεν το ξέρω. Γιατί η γη είναι πάρα πολύ μικρός πλανήτης. Και υπάρχουν και μικρότεροι ακόμα. Αλλά η γη συγκαταλέγεται στους μικρούς πλανήτες. Σκεφτείτε λοιπόν τον πάντως σε αυτόν τον μικρό πλανήτη που βλέπεις και εσύ, ένα πολύ μικρό μικρό αστεράκι κάπου, που σε όλο το διάστημα, να υπάρχει ο άνθρωπος επάνω, πόσοι και να είναι, έτσι από εδώ όπως φαίνεται, έτσι αν το κάνεις με το δάχτυλό σου, νομίζεις, το εξαφανίζεις. Δηλαδή κάνεις έτσι με το δάχτυλό σου και το κρύβεις το αστεράκι. Το κρύβεις. Στην ουσία είναι ένα τίποτα. Σκεφτείτε μπροστά λοιπόν στο Θεό ότι αυτό είναι ένα τίποτα μπροστά σε όλο το Θεό. Και επάνω εκεί λοιπόν ο άνθρωπος, να υπάρχουν άνθρωποι που να νομίζουν ότι κάτι είναι. Αυτοί είμαστε εμείς. Που ο καθένας από εμάς νομίζει ότι κάτι είναι. Που όταν τον προσβάλλεις, όταν το θίξεις, όταν φουντώνει ο εγωισμός του και νομίζω σου λέει ποιος είναι και γιατί μου το έπαιμε αυτό και γιατί ήταν να δεις και γιατί με προσβάλλει και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Και αυτομάτως διαπιστώνεις τον εγωισμό αυτού του ανθρώπου. Λες λοιπόν εδώ πέρα ακριβώς αυτό που λέει ο Χριστός, μακάριος είναι εκείνος ο οποίος είναι ταπεινός μέσα στην καρδιά του. Έχει ταπεινό φρόνημα ακόμα και αν είναι, αν έχει υπερφυσικές γνώσεις. Αν δηλαδή έχει πάρα πολλές επιστημονικές γνώσεις. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο αυτό που λέει ο Χριστός μας στον πρώτο μακαρισμό. Έτσι λοιπόν έχει μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού, να ξέρετε, όχι η ίση και η υπερηφάνεια, αλλά η ταπείνωση. Ταπείνωση και ταπεινοφροσύνη.
Τι είναι τώρα η ταπείνωση? Έχει δύο εκδοχές η ταπείνωση. Όπως ο άνθρωπος έχει δύο χέρια, έτσι και η ταπείνωση έχει δύο εκδοχές. Η μία είναι η παραδοχή της αδυναμίας μας ενώπιον του Θεού. Ότι τελικά είμαστε ένα τίποτα, αυτό που λέω τόση ώρα. Να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι δεν είναι τίποτα. Είμαι γη και σπονδός. Τίποτα. Χώμα και στάχτη είναι. Εάν αυτό ο άνθρωπος μπορέσει και το τοπίσει ότι είναι χώμα, να το πιστεύει ότι είναι χώμα, τίποτα. Μια κοκκίδα άμμου είναι, τίποτα. Και αν τον κάψεις, είναι μια κούφτα. Στάχτη. Αυτό λοιπόν το πράγμα, ο άνθρωπος πρέπει να το πιστέψει. Ουε και ανήμουν αν νομίσει ότι κάτι είναι ενώπιον του Θεού, επειδή έχει γνώσεις ή επειδή έκανε κάτι ή επειδή πέτυχε κάτι. Ουε και ανήμουν. Ευρίσκεται σε οδό πλάνης αυτός ο άνθρωπος, αυτομάτως. Ενώπιον λοιπόν του Θεού πρέπει να αισθάνεται την αδυναμία του αυτή. Να παραδέχεται ότι είναι αδύναμος και να λέει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός, ότι άνεφε μου, ου δύναστε ποιήν ουδέν. Δηλαδή χωρίς τη βοήθεια και τη δύναμη του Θεού τελικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν είμαι ικανός για τίποτα. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μόλις τον βρει μια ρόζα. Τον πιο σοφό, τον πιο καλό. Ένα εγκεφαλικό και το βλέπεις τελείως. Παρουσίασε αμέσως την αδυναμία του. Τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο, του σπάσε τη σπονδυλική του στήλη, παραμένει παράλληλος. Τελείωσε. Αυτό λοιπόν όμως πρέπει να το συνειδητοποιήσει και να το συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, διότι είναι η βάση της πνευματικής του πρόοδου. Δηλαδή λένε πολλοί μου έρχονται στην εξομολόγηση και λέει πάτε Νεκτάρη, λέει, γιατί δεν προοδεύω πνευματικά? Γιατί δεν ανεβαίνω σκαλοπάτια πνευματικά? Για να ανέβεις σκαλοπάτια πνευματικά πρέπει να αποκτήσεις τη βάση. Για να οικοδομήσεις ένα κτίριο ξεκινάς από μία βάση. Η βάση λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ταπείνωση. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, δεν μπορεί να οικοδομήσει επάνω οικοδομή. Είναι το θεμέλιο της οικοδομής. Πάνω εκεί θα χτίσεις τα υπόλοιπα όλα. Πάνω εκεί θα χτιστεί η προσευχή. Γιατί ας πούμε στην ακολουθία δεν μπορώ το μυαλό μου να είναι συνέχεια εκεί? Είναι μια αρετή και αυτό. Το να μπορώ το μυαλό μου συνέχεια εν ώρα ακολουθίας να προσεύχεται. Να μπορώ να μην αγανακτώ, να έχω την πραότητα. Να μπορώ να μην εκνευρίζομαι. Να μπορώ το α, το β να έχω. Διάφορες αρετές. Γιατί δεν τις έχω? Μα δεν μπορείς να τις αποκτήσεις εάν δεν πει το θεμέλιο. Αυτές χτίζονται μετά, από πάνω. Και αν πάντα την αποκτήσεις, δεν κάθεται. Στον αέρα κανένα τούβλο δεν κάθεται. Πρέπει να έχει χτιστεί από κάτω. Να ξεκινήσει ο άνθρωπος από κάτω. Άρα θεμέλιο πάντων είναι η ταπείνωση. Και έρχεται ο Μέγας Βασίλειος, διάβαζα ότι τη λέει θησαυροφυλάκιο των αρετών. Και η αρετή της ταπεινώσεως την ονομάζει πανάρετο. Είναι αυτή που περικλείει και ξεκινάει, έχει μέσα που λέμε η Παναγία, πάνω από όλη την Εξωαγίους, το ίδιο είναι η ταπείνωση, είναι η πανάρετος αρετή. Είναι αυτή που περικλείει μέσα όλες οι υπόλοιπες αρετές. Είναι το θεμέλιο των αρετών. Δεν την έχεις, δεν μπορεί να κάνεις πνευματική πρόοδο. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι η ταπείνωση ξεκινάει με την παραδοχή απέναντι στο Θεό της αδυναμίας μας. Ότι ναι, μπορεί να έχω γνώσεις, μπορεί να είμαι ισχυρός, μπορεί. Εάν νομίζω ότι κάτι είμαι όμως, τελείωσε. Υπάρχει ίση, υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει εγωισμός μέσα μας. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν αφήνει τον άνθρωπο να κτίσει το επόμενο στάδιο, να μπει το επόμενο οικοδόμημα επάνω που θα οικοδομήσει το επόμενο τούβλο, το οποίο είναι μια η επόμενη αρετή. Η δεύτερη, το δεύτερο θα λέγαμε, η δεύτερη φτερούγα, το δεύτερο χέρι.
ότι ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται ο τελευταίος, ο έσχατος πάντων. Είδατε, ο Απόστολος Παύλος το πίστευε αυτό το πράγμα και έλεγε είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Το να το λέω δεν είναι τίποτα. Το να το έχω συνείδηση ότι όντως είναι. Και αφού είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών, αυτομάτως το ράβω το στόμα μου. Σωμπαίνω. Τι να μιλήσω που είμαι ο χειρότερος και να πω για τους άλλους. Να πω δηλαδή ότι ο πατήρ Αγουστίνος δεν είναι καλός, ο πατήρ Νεκτάριος δεν είναι καλός, ο Άλφα δεν είναι καλός. Όταν πιστεύω ότι είμαι ο χειρότερος, είμαι χειρότερος από αυτούς τους άλλους. Από όλους τους άλλους. Γιατί είμαι ο έσχατος πάντων. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος σαν και εμένα. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι πρέπει εμένα να δαχτυλοδείχνουν και να λένε πω πω πως είναι αυτός έτσι. Αυτό είναι πρέπει να το έχω μέσα από το φρόνημα. Είναι τα δύο τα θεμέλια της αλετής αυτής. Η ταπείνωσή μας ενώπιον του Θεού, αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας, και η ταπείνωση ενώπιον των υπολείπων ανθρώπων που αισθάνομαι ότι εγώ είμαι χειρότερος από τον απέναντί μου. Δηλαδή κάθε φορά από το συνομιλικό μου εκεί που μιλάω, με κάποιον άνθρωπο που μιλάω, είτε είναι κληρικός, είτε είναι μοναχός, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι οτιδήποτε, εγώ πρέπει να αισθάνομαι χειρότερος από αυτό. Αν λοιπόν αισθάνομαι χειρότερος, αυτομάτως δεν μπορώ να τον κρίνω. Ποτέ το χειρότερο δεν κρίνει το καλύτερο. Αυτό αποκλείεται. Το χειρότερο να κρίνει το καλύτερο δεν γίνεται. Το καλύτερο κρίνει πάντοτε το χειρότερο. Αν λοιπόν έχω λοιπόν εγώ αυτή την ταπείνωση ειλικρινή και πραγματική, τότε αυτομάτως έχω κόψει ένα άλλο αμάρτημα που λέγεται κατάκριση. Που λέγεται ιεροκατηγορία. Το να πω ότι ο τάδε παπάς είναι έτσι, ο τάδε παπάς είναι έτσι, ο γειτόνισσά μου είναι έτσι, ο γειτονάς μου είναι έτσι. Στη δουλειά η τάδε το έκανε έτσι, δεν το έκανε καλά, το έκανε έτσι εκείνο. Τελείωσε. Και εγώ είμαι χειρότερος. Και ποιον πάω να πω. Για ποιον πάω να πω. Δηλαδή είναι σαν το ένα σκουλίκι να λέει στο άλλο. Α, κοίτα δίπλα ένα σκουλίκι. Κοίτα το πώς είναι. Αυτό το ίδιο σκουλίκι. Μπορεί το σκουλίκι να πει για το άλλο σκουλίκι. Να πει τι. Για ποιο, τι πράγμα. Ο βούρκος να πει για το βούρκο. Τι. Αφού βούρκος είναι. Αλλά αυτό όμως λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι πρέπει να το έχω μέσα μου, να το συνειδητοποιήσω. Δεν είναι κάτι που μου έρχεται απ' έξω. Και πολύ περισσότερο να το έχουμε εμείς οι μοναχοί. Είναι το θεμέλιο των αρετών. Που πρέπει να ξεκινήσω να αποκτήσω αυτή την αρετή. Ότι απέναντι του Θεού είμαι ένα τίποτα, να έχω αυτή την αίσθηση της αδυναμίας απέναντι και τη συνέστηση ενώπιον του Θεού και ότι είμαι ο έσχατος πάντων, ο πιο αμαρτωλός, ο χειρότερος πάντων. Εν αντιθέσει, όταν ο άνθρωπος κάνει ένα αγώνα να τα αποκτήσει αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι δεν κάθεται ο διάβολος με σταυρωμένα χέρια όμως. Κάθε φορά έρχεται να σου υπερεκτιμεί τις δυνάμεις σου. Και να σε βάζει να πιστεύεις ότι εσύ θα το έκανες αυτό έτσι, εκείνο θα μπορούσε να το κάνεις έτσι, το εσύ να ήσουν καλύτερα ή θα το έλεγες καλύτερα εκείνο, ή θα, άμα ο ηγούμενος κάνει μια υπόδειξη, ας το πούμε, αν ήμουν εγώ στη θέση σου, δεν θα την έκανα έτσι την υπόδειξη, θα την έκανα αλλιώς την υπόδειξη, ή αν έκανα το άλλο, αν ήμουν γραμματέας στη Μητρόπολη, εγώ θα το χειριζόμουν έτσι το θέμα, αν ήμουν δεσπότης, εγώ θα το χειριζόμουν έτσι το θέμα, αν ήμουν πρωθυπουργός, εγώ θα το έκανα έτσι το θέμα. Υπερεκτιμά ο άνθρωπος, τον βάζει ο διάβολος να υπερεκτιμά τις δυνάμεις του και τις δυνατότητές του. Να θεωρεί ότι κάτι είναι. Αυτό λοιπόν το ότι κάτι είναι, λείπει λοιπόν το ότι είναι φτωχός το πνεύμα. Δεν έχει αυτή τη φτώχεια του πνεύματος. Θεωρεί ότι κάτι είναι. Αυτό λοιπόν λένε οι Άγιοι μας, έρχεται ο διάβολος κάθε φορά. Κάθε φορά και το ανάβει. Γιατί για να μην αποκτήσεις την πρώτη αρετή.
Γιατί ξέρει ότι αν βάζει το θεμέλιο, σου λέει μετά θα μου χτίσει το δεύτερο τούβλο από πάνω. Μετά θα πάει στο τρίτο, μετά θα πάει στο τέταρτο, μετά θα πάει στο πέμπτο. Και γι' αυτό οι δαίμονες αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι, ξέρετε, να ταπεινωθούν. Ούτε να μιμηθούν την ταπείνωση, λέει. Λένε να κάνουν, να δείξουν μια ταπεινότητα. Δεν μπορεί να το κάνει ο δαίμονας. Παντελώς δεν μπορεί να το κάνει. Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει και λέει ότι για τους πεπτοκώτας, ότι για εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, η οδός της ανορθώσεως, το να ξεκινήσω να σηκώνομαι, είναι η ταπείνωση. Είναι η οδός της ανορθώσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος θα μπορέσει πνευματικά να σηκωθεί για τους πεπτοκώτες, για τους ανθρώπους της αμαρτωλούς, που υποπίπτουν σαματήματα. Τότε ανορθώνεται, λέει, όταν βρει την οδό της ταπεινώσεως. Εάν δεν βρεις την οδό της ταπεινώσεως, δεν ανορθώνεσαι. Γιατί ταπεινείς, δίδει ο Θεός χάρη, αναφέρει η Γραφή. Αυτό θα τον χαριτώσει αυτός. Και έτσι θα έρθει η ανόρθωση. Επίσης, οι Άγιοι αναφέρουν ότι ο ταπεινός μπορεί να συγχωρεί. Ο εγωιστής και υπερήφανος δεν μπορεί να συγχωρήσει. Δεν μπορεί να συγχωρήσει. Δεν μπορεί να ξεχάσει κάτι που του έκανε κάποιος. Αντιθέτως, όπως και δεν μπορεί να αγαπήσει, λένε οι πατέρες, ο εγωιστής. Αντίθετα, ο ταπεινός μπορεί και αγαπάει και μπορεί και συγχωρεί. Γιατί καταλαβαίνει, λόγω της δικής του αδυναμίας, λόγω των δικών του αμαρτημάτων, καταλαβαίνει και τους αδελφούς του. Και γι' αυτό μπορεί και πενθεί μαζί τους, μπορεί και κλαίει μαζί τους, μπορεί και αισθάνεται την πτώση τους, γιατί αισθάνεται τη δικιά του πτώση. Και μπορεί και συγχωρεί. Καταλαβαίνει. Δικαιολογεί. Ενώ ο υπερήφανος δεν μπορεί να συγχωρήσει, δεν μπορεί να ξεχάσει, δεν μπορεί να αγαπήσει. Τώρα, κάποιος που αγωνίζεται να αποκτήσει την ταπείνωση, κάνει ένα αγώνα. Από πού κινδυνεύει αυτός? Κινδυνεύει από κάθε φορά που κάνει κάτι καλό, αυτό το καλό ο διάβολος να του το γυρίσει στο μυαλό και να του πει: είδες τι πέτυχες, είδες τι έκανες, είδες πως διορθώθηκες, είδες τι έφτιαξες. Δηλαδή από ένα καλό που μπορεί να κάνουμε στο διακόνημά μας, ή μια αγαθή πράξη, ή μια ελεημοσύνη κοσμική, ή εμείς, οτιδήποτε αγαθή καλή πράξη μπορεί να γίνει. Ο εχθρός της ταπεινότητος είναι η ίδια η καλή μας πράξη. Την οποία εάν δεν την προσέξουμε, έρχεται ο διάβολος, την αρπάζει, λένε οι Άγιοι, την ίδια την καλή την πράξη μας την κάνει βούμερα, να μας κόψει το κεφάλι. Την ίδια την καλή την πράξη. Να σε θεωρήσει, να τη θεωρήσεις την καλή την πράξη, τι? Ότι ήταν δικό σου επίτευγμα. Οπότε ενώπιον του Θεού θα αισθανθείς ότι κάνεις κάτι είσαι. Εσύ είδες τι κατάρτωσα. Το πέτυχα. Το πέτυχα. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι και νέοι και εξομολογούνται και τα λοιπά και λένε, πάτε πέτυχα ή νίκησα αυτό, το πέτυχα αυτό, το έκανα αυτό, το έκοψα αυτό το αμάρτημα. Σου δεν το κόψεις εσύ. Δεν βάζει ότι πάτε με τη βοήθεια του Θεού πέτυχα αυτό που πέτυχα. Εγώ δεν μπορούσα μόνος μου. Όσες φορές προσπάθησα μόνος μου, π.χ. να κόψω τον αυνανισμό, μου έλεγε να δω, ποτέ μου δεν το πέτυχα. Μόνο όταν γονάτιζα και είπα, Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω τον αυνανισμό. Θεέ μου, βοήθησέ μου άλλος να κόψω την βλαστήμια. Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω το τσιγάρο. Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω την πορνεία. Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω το βρίσιμο. Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω τον εγωισμό μου. Θεέ μου, βοήθησέ. Μόνο αυτός που γονατίζει και επικεντρώνεται στο αμαρτημά του και λέει, εγώ είναι αυτό το αμαρτημά μου. Επομένως,
Εγώ μόνος μου δεν έχω πετύχει τόσα χρόνια να κάνω κάτι. Όσες φορές αγωνίστηκα δεν το πέτυχα. Άρα δεν μπορώ να πω ότι μόνος μου πέτυχα κάτι, μόνο με τη χάρη του Θεού μπορώ να το πετύχω. Γι' αυτό λοιπόν το ζητώ, γι' αυτό αισθάνομαι αδύναμος ενώπιον των ανθρώπων. Γιατί έχω ξεπτελιστεί. Δηλαδή αν η ζωή μου γυριστεί σε ένα βίντεο και το δει το βίντεο αυτός ο κόσμος, εγώ ξεπτελίζομαι. Άρα λοιπόν το ότι ο Θεός δεν άφησε να ξεπτελιστώ. Το ότι ο Θεός δεν επέτρεψε να βγουν τα αμαρτήματά μου στη φόρα. Το ότι ο Θεός δεν επέτρεψε χιλιάδια πράγματα. Λέω εγώ μετά ότι εγώ πέτυχα και έκοψα το αμάρτημά μου, το α ή το β αμάρτημα. Αυτομάτως είναι σαν να ισχυρίζομαι ότι εγώ ενώπιον του Θεού πλέον είμαι κάτι. Το μυρμηγκάκι που αρχίζει και αισθάνεται που βγάζει φτερά. Αλλά το μυρμηγκάκι που βγάζει φτερά σε λίγο πεθαίνει. Τελειώνει κιόλας. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάνουμε κάτι καλό. Μην θεωρήσουμε το καλό που κάνουμε είναι δικό μας. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρη ματέριο, άνωθεν εστίν καταβαίνον εξού του Πατρός το φώτο. Ό,τι αγαθό λέει και ό,τι καλό κάνουμε, άνωθεν εστίν καταβαίνον εξού του Πατρός το φώτο. Δηλαδή είναι με τη χάρη του Θεού που δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς απλώς συνεργούμε. Εάν θεωρήσω ότι είναι δικό μου, ο έχει λιμονό μου. Ο έχει λιμονό μου. Και επίσης, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν πετυχαίνουμε με τη χάρη του Θεού και γίνεται κάτι καλό, κάναμε μια καλή πράξη, κάναμε ένα καλό έργο, πετύχαμε στο διακονημά μας και το αποτέλεσμα είναι ωραίο αυτού του διακονήματος. Θα πρέπει να προσέξουμε, όπως είπαμε, μας το γυρίσει στην Μπούμερκ, ο διάβολος. Αλλά και πάλι, όταν λέω ότι με τη χάρη του Θεού πέτυχα αυτό που πέτυχα, θα πρέπει να τονίζω και κάτι άλλο. Τι? Ότι εγώ δεν έπρεπε ο Θεός να με βοηθήσει. Δεν έπρεπε ο Θεός να με στηρίξει. Δεν έπρεπε ο Θεός να μου δώσει τη χάρη του, γιατί είμαι ανάξιος. Δεν είμαι σκέπος εκλογής του. Γιατί λοιπόν να στείλει σε μένα τη χάρη του? Γιατί να στείλει σε μένα την ευλογία του? Γιατί να με βοηθήσει εμένα? Τι καλό μου βρήκε? Θα πρέπει να είμαι και να αισθάνομαι ανάξιος το να λάβω ακόμα και τη χάρη του Θεού. Ακόμα και τη βοήθειά μου. Λόγω των αμαρτημάτων μου και λόγω του έτσι όπως είμαι, θα πρέπει να αισθάνομαι συνέχεια ότι είμαι ανάξιος και όταν του ζητάω τη βοήθειά του να γυρίσει να με κοιτάξει. Δεν θα έπρεπε ούτε βλέμμα σπλαχνικό να μου ρίχνει κανονικά. Αλλά αυτό θα πρέπει, αφήστε τι κάνει ο Θεός. Εγώ το πώς θα πρέπει να αισθάνομαι. Γιατί ο Θεός όταν τον παρακαλούμε τη στέλνει τη χάρη. Εγώ δεν πρέπει να αισθάνομαι ότι Θεέ μου, σε δοξάζω και σε ευχαριστώ. Γι' αυτό λέμε την δοξολογία. Δόξα Σοι το δείξατε το φως. Δόξα Σοι Κύριε που μ' άφησες να ξαναδώ το φως του ήλιου. Σε δοξάζω, σε ευχαριστώ. Γιατί με τη χάρη σου ζω. Αλλά είμαι ανάξιος και να ζω. Θα έπρεπε ήδη να είχα πεθάνει. Θα μπορούσες να μην είχες πάρει από αυτή τη ζωή. Με αυτά τα χάλια που έχω. Δεν είμαι εγώ το σκέπος εκλογής σου. Οπότε λέω, είδες, μπράβο, τι πέτυχα, τι έκανε, τι έδιαξα. Αυτό λοιπόν είναι η ταπείνωση. Και ότι ο άνθρωπος πρέπει να θεωρεί ότι είναι ανάξιος ακόμα και το ότι δέχεται τη χάρη του Θεού. Και ότι βασικώς καμία δωρεά του Θεού δεν πρέπει να είμαστε, πώς το λένε, να θεωρούμε ότι αξίζαμε που λάβαμε αυτή τη δωρεά ή τη βοήθεια του Θεού. Ένα παράδειγμα να σας πω. Είδατε πόσες φορές έχω πει ότι ενώ χρωστάμε για το μοναστήρι, αναφέρω ένα υλικό θέμα. Έτσι. Χρωστάμε με επιταγές, χρωστάμε με το ένα, χρωστάμε με το άλλο, σε δάνεια από εδώ, από εκεί. Δεν έχει υπάρξει
μήνας που τελικά ενώ δεν έχουμε χρήματα, δεν έχει αφήσει ο Θεός μήνας που να μην βοηθήσει να βγάλουμε τα χρέη μας. Εάν λοιπόν εγώ πω, είδες μπράβο, είμαστε καλοί, να σκεφτώ μέσα μας και ο Θεός είδες μας ευλογεί το έργο μας και δεν μας εγκαταλείπει. Γιατί εμείς είμαστε εντάξει, αγωνιζόμαστε. Άρα ο Θεός δικαίως στέλνει και βοηθάει. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι είμαστε καλοί και γι' αυτό το κάνει, δεν υπάρχει χειρότερη ίση και εγωισμός. Γίνεται μπούμερα αυτό το πράγμα. Η ίδια μας υπερδιπλάζει. Αντίθετα, αυτό εννοεί ότι πρέπει να αισθάνομαι ότι πώς θα έχω εμένα τον αμαρτωλό και ανάξω και να το αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Μου δίδεις τη χάρη σου και δεν με εγκαταλείπεις. Και πρέπει να νιώθω απέναντί του χίλιο υποχρεωμένος. Πώς θα τα πάμε σαν έναν υπουργό και μας βγάζει από ένα διέξοδο, πολλές φορές που να έχουμε βρεθεί. Παρακαλούμε να μας κάνει κάποια χάρη ένας υπουργός, ένας βουλευτής και μετά νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη απέναντί του και χίλιο υποχρέωση και είμαστε χίλιο υποχρεωμένοι γιατί μας βοήθησε ο τάδε και μας ξέπλεξε από κάπου. Έτσι χίλιο υποχρεωμένοι πρέπει να νιώθουμε κάθε φορά απέναντι στο Θεό που μας έστειλε τη χάρη του και με τη χάρη του έγινε κάτι καλό, μια καλή πράξη που κάναμε. Αυτή η καλή πράξη πρέπει να αισθανόμαστε ότι είναι υποχρεωμένη παρότι κάναμε απέναντι, γιατί ο Θεός επέτρεψε, ο Θεός ευλόγησε, πάντα όρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνων. Αυτόν ήρθε από τον ουρανό, λένε οι Άγιοι, και εμείς πρέπει να αισθανόμεθα έσχατοι. Δηλαδή ότι ούτε αυτή την ευλογία έπρεπε να λάβουμε από τον Θεό, έτσι όπως είμαστε. Όπως καταλαβαίνετε, βλέπετε πως από πολλούς τρόπους ο διάβολος προσπαθάει να πολεμάει να μην αποκτήσει ο άνθρωπος το θεμέλιο. Το θεμέλιο που είναι η ταπείνωση. Να μην μπορέσει να την αποκτήσει. Γιατί ξέρει, αν την αποκτήσει και προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να σε απολυλογεί, δεν μπορεί να βάλει το θεμέλιο λίθο. Το θεμέλιο των αρετών. Οπότε μετά δεν μπορεί να χτίσει, όπως είπαμε. Και γι' αυτό πρέπει εμείς με κάθε τρόπο να μπορούμε να κρατάμε την ταπείνωση. Και με την ταπείνωση αυτή την κρατάμε, λένε πάλι οι Άγιοι, εάν έχουμε μνήμη των αμαρτημάτων μας. Να μην ξεχνάμε τι έχουμε κάνει κάθε φορά. Και ότι χρωστούμε στο Θεό και δεν μας χρωστά. Ακόμα και την άφηση των αμαρτιών που μας δίνει, που μας αφήνει και πιάνουμε το δισκοπότηρο στα χέρια μας, με τα αμαρτωλά τα χέρια μας, το ότι κοινωνάμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και ενώνεται ο Χριστός μαζί μας, χίλιο υποχρεωμένοι πρέπει να είμαστε, ευγνώμονες πρέπει να είμαστε, εκείνος δεν οφείλει τίποτα σε μας. Εμείς είμαστε οι οφειλέτες. Του χρωστάμε, δεν μας χρωστάει. Ο άνθρωπος, λένε πάλι οι Άγιοι, ότι αυτός ο οποίος αποκτά τελικά και πετύχει να βάλει το θεμέλιο λίθο, το πρώτο που θα καταλάβει είναι ότι αρχίζει και βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Το πρώτο πράγμα είναι που θα του συμβεί. Εκεί θα εντοπίσει ότι ο Θεός του έδωσε πλέον την αρετή της ταπεινώσεως. Μέσα από αυτόν τον αγώνα επιβραβεύθηκε, δεν είναι πάλι δικιά του η αρετή. Μην νομίζει κανείς πάλι ότι οι αρετές αποκτάμε εμείς. Εμείς κάνουμε ένα αγώνα και έχει το Θεός και δίνει την αρετή. Αρχίζει, λέει ο άνθρωπος, να βλέπει τα πράγματα όπως είναι στη φύση τους, χωρίς να υποτιμά ή να τα υπερεκτιμά. Άρα δεν τα βλέπουμε κανονικά, λέει, τα πράγματα τώρα. Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση, δεν βλέπει, λέει, τα πράγματα στη φύση όπως είναι. Είτε υποτιμά, είτε υπερεκτιμά. Δεν μπορεί να δει τη φυσιολογική τους κατάσταση. Τα πάντα, σε οποιασδήποτε ενέργειες του Θεού, τη φύση δίπλα, τα ζώα, τα φυτά, τα έψυχα, τα άψυχα, δεν μπορεί να το δει. Και αυτό μπορώ να το καταλάβω, τι λέει εδώ πέρα, καμιά φορά που διαβάζω ανθρώπους από τους εξορκισμούς που έχουν μαγεία και μου λένε πάτε, αισθάνομαι ότι τα βλέπω όλα και τα βλέπω εντελώς διαφορετικά.
Μετά από πολλούς εξορκισμούς λοιπόν, έρχεται κάποια στιγμή και σου λέει ο άνθρωπος, πάτε σαν να βγει κάτι μέσα από το κεφάλι μου και βλέπω όλο τον κόσμο και τη φύση εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Αυτό λοιπόν το πράγμα λένε οι Άγιοι, ότι θα αισθάνεται ο άνθρωπος που αποκτά την ταπείνωση. Αρχίζει και βλέπει το σύμπαν, τη γη, τα έψυχα, τα άψυχα, εντελώς διαφορετικά, χωρίς να τα υποτιμά και, ή να τα υπερεκτιμά. Επίσης, αναφέρουν οι Άγιοι ότι έρχεται η επιστήμη, η πρόοδος, προοδεύει, ανεβαίνει κτλ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που είπα, πάντα όλοι τέλειον, τα πάντα, κάθε γνώση, κάθε έργο, τα πάντα έρχονται ως δώρο από το Θεό. Ακόμα και οι γνώσεις της επιστήμης που βγαίνουν τώρα και θα βγουν στο μέλλον πιθανό, όλα αυτά τα ρυθμίζει και τα επιτρέπει ο Θεός. Μέχρι το πού θα πάνε. Άρα πάλι δεν είναι κάτι δικό μου. Δηλαδή μην θεωρήσει ο άνθρωπος ότι κάνει μια έρευνα και κάνει την έρευνα και βρίσκει κάτι, λένε οι Άγιοι, και λέει έβρικα. Εσύ δεν βρήκες τίποτα. Ο Θεός οδήγησε και σε φώτισε και σου δείξε το δρόμο και έφτασες εκεί. Και έφτασες εκεί που αυτός ήθελε να φτάσεις. Εκείνος είναι ο παντογνώστης Θεός και σου δίνει ανάλογα γνώση από τη γνώση Του. Όπως μας δίνει ζωή από τη ζωή Του, πνοή από την πνοή Του, έτσι μας δίνει και γνώσεις από τη γνώση. Επομένως, αυτό ελέγχει ακόμα και την γνώση. Ακούω πολλές φορές μια άλλη λέξη, μια και μιλάμε περί ταπεινώσεως, για ταπεινοφροσύνη. Τι είναι η ταπεινοφροσύνη, τι είναι η ταπείνωση. Οι Άγιοι αναφέρουν ότι η ταπείνωση είναι το πρώτο στάδιο. Η ταπεινοφροσύνη έρχεται μετά το ίμιση της πνευματικής μας πορείας. Η ταπεινοφροσύνη δηλαδή δεν είναι κάτι που το έχει ο άνθρωπος από αρχής. Το πρώτο που αποκτά μετά κόπων, δακρύων και αγώνων είναι η ταπείνωση. Η ταπεινοφροσύνη, το να έχει πλέον ταπεινό φρόνημα αυτού πλέον, πρέπει να έχει φτάσει στη μέση του πνευματικού του αγώνα. Και από εκεί και πέρα είναι δηλαδή η ταπεινοφροσύνη ένα δώρο, όπως αναφέρουν οι Άγιοι, ένα δώρο του Θεού που σου δίνει. Και δεν είναι κάτι που καταρτιέται και αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης λέει ότι η ταπείνωση είναι να αισθάνεσαι ότι είσαι κάτω από όλους τους υπολείπους ανθρώπους και ότι όλα τα κατορθώματά σου να πιστεύεις ότι είναι του Θεού και τίποτα δεν είναι δικό σου. Μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Και μάλιστα μας λέγει το εξής. Μας γνωρίζει τον τρόπο που θα αποκτήσουμε την αρετή της ταπεινώσεως. Για να φτάσουμε κάποια στιγμή στην ταπεινοφροσύνη. Να έχει ο άνθρωπος ταπεινό φρόνημα. Το πρώτο είναι, λέει, που πρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος, ο τρόπος, είναι η σιωπή. Χωρίς σιωπή, χωρίς ράψιμο του στόματος, δεν αποκτιέται στον άνθρωπο η ταπείνωση. Πρέπει να μάθει να κλείνει το στόμα. Μπορεί να πιέζεται, μπορεί να κάνει, μπορεί να διάξει, πρέπει να ράψει το στόμα του. Εάν δεν το ράψει το στόμα του, δεν μπορεί, λέει, να γεννηθεί η ταπείνωση μέσα στην καρδιά του. Το πρώτο που ξεκινάει είναι ράψιμο του στόματος. Μετά έρχεται, λέει, η ταπεινοφροσύνη, όχι περί αυτού του σταδίου που ομιλούμε,
Αλλά ο αγώνας, λέει, που κάνουμε στο να αποκτήσουμε την ταπείνωση αυτή. Μετά έρχεται η ταπεινολογία. Στην ταπεινοφροσύνη να μείνω λιγάκι, δηλαδή να αγωνίζεσαι, να δείχνεις ότι κάνεις ένα αγώνα να έχεις ταπεινό φρόνημα, για να ακριβολογήσω. Ενώ το άλλο ήδη το έχεις αποκτήσει, όταν σου δίνει αυτό στα δώρο, όταν είσαι στη μέση κατάσταση. Μετά έχει την ταπεινολογία. Τι είναι την ταπεινολογία? Συνέχεια να ταπεινολογείς περί του εαυτού σου. Και να λες, εγώ είμαι ο έσκοτος, εγώ είμαι ο... Πάντα σου λέει ο άλλος, μα πώς, μα είστε καλήφωνος, πάτε μου. Όχι, δυστυχώς δεν είμαι καλήφωνος. Έχω πρόβλημα στη φωνή μου. Δεν είμαι καλός. Πάτερ, μιλάτε ωραία. Πάτερ, γεωγραφείτε ωραία. Πάτερ, τι ωραία είναι ο κήπος. Να ταπεινολογείτε, λέει. Να λέτε συνέχεια ότι όχι, είναι έσχος αυτό που έχω κάνει. Και εσύ είναι ωραίο. Να ταπεινολογείτε συνέχεια. Αυτό, λέει, θα σας φέρει την έξι στο να είστε συνέχεια κάτω από τους άλλους. Σε μαθαίνει στην ταπείνωση. Γεννιέται. Όπως έχουμε την κακή την έξι που είπαμε σε άλλο, τη συνήθεια δηλαδή, που έχουμε, είπαμε, η κακή συνήθεια και γίνεται δευτέρα φύση του ανθρώπου, το ίδιο. Έχουμε την καλή έξι, την καλή συνήθεια, η οποία τελικά σε οδηγεί η καλή συνήθεια, δηλαδή παίρνω χρήματα, τα μοιράζω στους φτωχούς. Και μετά μου γίνεται συνήθεια. Δεν έχω πρόβλημα το να τα μοιράζω. Στην αρχή μπορεί να είχα καβούρια στις τσέπες μου. Αρχίζω όμως και μοιράζω. Και δίνω. Δίνω. Μετά δεν με ενοχλεί που δίνω. Γιατί μου έγινε φύσης. Μου έγινε έξις. Είναι συνήθεια πλέον. Το ίδιο λέει και η ταπεινολογία βοηθεί τον άνθρωπο. Γίνεται συνήθεια στον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει ο διάβολος να το κουπάει αμέσως, τον εντοπίζει, τον πουτάει και ταπεινολογία. Μετά την ταπεινολογία, λέει, πρέπει να υπάρχει ταπεινοφορία. Να μην φορεί πολυτελή ρούχα. Ούτε να ενδύεται με πολυτελή άμφια ο άνθρωπος. Να μην του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εξωτερικά να δείχνει φτωχός. Να μην δείχνει κύριος, θα λέγαμε. Είδατε που πάει ο άλλος με τη γραβάτα του, με το κουστούμι του, ή φοράει τα ωραία άμφια, τα μεταξωτά τα άμφια, κλπ. Όχι. Ταπεινοφορία. Με λίγα λόγια, να δείχνει, όπως τα λέγαμε στη σημερινή γλώσσα, γύφτος. Αυτό σε κάνει, θέλοντας και μη, να αισθάνεσαι ταπεινός. Γιατί ο άλλος δεν σου δίνει σημασία. Σου καλλιεργεί την ταπεινότητα. Όπως πολλές φορές και εσύ όταν βλέπεις έναν φτωχό, να βλέπεις έναν ζητιάνο και έτσι. Αν δεις ένα κύριο όμως και σου πει επιχειρηματίας, αμέσως θα τρέξεις με τον καφέ, θα τρέξεις με το γλυκό, θα τρέξεις να περιποιηθείς, θα τρέξεις να τον τραπεζώσεις. Όταν όμως είναι ζητιάνος και είναι φτωχός, δεν την ασκεί σημασία. Τώρα θες τι θέλετε τώρα, σας παρακαλώ, γιατί έχει και δουλειά κιόλας. Περάστε άλλη ώρα. Δεν του δίνει σημασία. Το ίδιο να κάνεις, λέει, για τον εαυτό σου, να ταπεινοφορείς. Τα ενδύματά σου να μην δείχνουν σε ποια κατάσταση. Να ταπεινοφορείς, οπότε ο άλλος σε περιφρονεί. Να μην σου δίνει σημασία. Αυτό το πράγμα δεν θα σου γεννήσει μέσα στην ψυχή σου η ταπείνωση. Και επίσης να έχεις αυτομευσία. Δηλαδή για ό,τι κακό έχει γίνει μέσα στην αδερφότητα, να αισθάνεσαι ότι φταίς εσύ. Έχεις μερίδιο συμμετοχής και εσύ. Ότι είσαι συνένοχος. Να υπάρχει αυτομευσία. Είμαι στην οικογένεια όταν ο άλλος είναι οικογενειάρχης. Αυτό το πράγμα, λέει, φέρνει τη συντριβή της καρδίας. Και φέρνει μετά την εσχατιά. Αισθάνεσαι ο έσχατος πάντα. Αυτός είναι ο δρόμος, λέει, που ακολουθεί κανείς για να φτάσει, μας λέει, ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ο οποίος έζησε και σκήτευσε στο Σινά. Είναι ο δρόμος για να φτάσεις, λέει, στην... να αποκτήσεις την αρετή της ταπεινότητος. Αποκτήσει την αρετή της ταπεινότητας. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ σου δενώσει. Και ο Θεός, λέει, όταν αποκτήσεις τέτοια καρδιά,
συγκεντρημένη και τεταπεινωμένη, ο ίδιος ο Θεός δεν την εξοπλισμένη. Είναι εκείνος που την περιθάλπτει, είναι εκείνος που την αγκιάζει. Και γι' αυτό, άμα δείτε τώρα όλους τους Αγίους μας, θα δείτε ότι είχαν αυτά ακριβώς τα στίγματα, τα σημάδια πάνω. Αυτά ήταν εκείνα τα οποία τους αναδείξαν και τους κάναν Αγίους. Άρα εμείς, αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Εμείς τον έχουμε εντοπίσει, ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, γι' αυτό είναι η αγιότητα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αφήσαμε τα κοσμικά. Θα μου πείτε οι κοσμικοί δεν το έχουν εντοπίσει. Πολλές φορές όχι. Αν το είχαν εντοπίσει, ίσως να μην ήταν μέσα στον κόσμο. Έλαβα σήμερα ένα μήνυμα που μου ήρθε μέσα από ένα email, όπου άκουσε λέει τις ομιλίες μας, αυτές τις συνάξεις κάποιος που τις αγόρασε. Και μου γράφει, πάτερ μου λέει, εάν το γνώριζα και το ήξερα, θα είχα αφιερωθεί σε μοναστήρι, θα ήμουν μοναχός. Αυτομάτως μέσα του κατάλαβε αυτό που εμείς ήδη έχουμε εντοπίσει. Αυτό που εμείς ήδη έχουμε εντοπίσει. Και το ότι είμαστε μέσα, φύγαμε από τον κόσμο και μπήκαμε μέσα σε ένα κοινόβιο, ακριβώς για να αποκτήσουμε την ένωσή μας με τον Θεό, να αποκτήσουμε την αγιότητα. Η οποία όμως, όπως ξέρουμε, έχει σκάλες. Γι' αυτό μιλάει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος και αυτός έζησε στο Σινά, γιατί το Σινά θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα Άγιον Όρος, ένα από τα 10 Άγιοι Όροι. Γιατί ήταν 10 σε όλη την ανθρωπότητα Άγια Όροι. Τώρα έχει μείνει ένα μονάχα Άγιον Όρος, το γνωστό που είναι πάνω στη Χαλκιδική. Δεν υπάρχει άλλος. Παλαιότερα ήταν 10. Ένα λοιπόν Άγιον Όρος, και Θεοβάδης τον Όρος μάλιστα, και Άγιον Όρος, ήταν το Όρος Σινά. Εκεί λοιπόν που έρχεται και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος μας παρουσιάζει την κλίμακα πως φτάνει στην αγιότητα. Σκαλί, σκαλί. Και σου λέει το πρώτο το σκαλί, και αυτός συνομολογεί ότι είναι το ταπεινό φρόνημα, η ταπεινοφροσύνη, η ταπείνωση. Και μάλιστα ένας άλλος Άγιος, δεν θυμούμε το όνομά του, παρουσιάζει τις αρετές όδες σαν τα πέταλα από ένα τριαντάφυλλο. Οι αρετές λέμε της βάσης είναι πέταλα, τα οποία μπαίνουν πάνω σε ένα τριαντάφυλλο και σχηματίζουν με αυτή τη τριαντάφυλλο. Και βγαίνει ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Έτσι ο άνθρωπος λέει, ο οποίος αποκτά τις αρετές σιγά σιγά, είναι ένα τέλειο όμορφο τριαντάφυλλο πάνω στα χέρια του Θεού. Έχει γίνει ένας Άγιος που κοσμεί το πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός ο δικός μας. Άρα οι Άγιοι, οι οποίοι πέρασαν πριν από εμάς αυτό το δρόμο, μας δείχνουν σε εμάς, γι' αυτό είναι κατεγραμμένα μες στα βιβλία τους, το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε αυτή την αγιότητα. Ποιος είναι ο δρόμος? Αυτό σου λέει είναι ο δρόμος για να φτάσει στην αγιότητα. Και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει κάθε φορά μετά από μια ομιλία που κάνουμε, η οποία είναι μέσα από τα προστάγματα των ασκητών και των Αγίων Πατέρων, αυτά τα οποία λέμε, θα πρέπει να κάνει μια αυτοκριτική ο καθένας από εμάς στον εαυτό του. Και εγώ σαν οικούμενος και εσύ σαν μοναχή. Αλλά και οι λαϊκοί όσοι ακούν ή θα ακούσουν αυτές τις ομιλίες, αφού ο στόχος μας είναι η αγιότητα. Γιατί δυστυχώς πολλοί από τους λαϊκούς, όπως το λέω όταν έρχονται εδώ και μέσα στην Εκκλησία, όταν τους κάνω κήρυγμα, έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο κύριος σκοπός τους. Άμα τους ρωτήσεις γιατί ζείτε, σου για να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά, να τα σπουδάσω, να τα παντρέψω, να τα φέρω καλούς ανθρώπους στην κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή είναι η σκοπή που πρέπει να υπάρχουν. Αλλά ο κύριος σκοπός είναι ένας. Αν πεθάνω, ένα πράγμα πρέπει να έχω επιτύχει. Να έχω γίνει φως. Να έχω γίνει Άγιος. Για να ενωθώ με τον Άγιο Θεό. Άμα δεν είμαι φως, δεν μπορώ να ενωθώ με το φως. Πόσες φορές έχω πει το σίδερο με το σίδερο κολλάει. Το μάρμαρο με το μάρμαρο κολλάει. Το φως με το φως θα κολλήσει. Αν δεν είμαι φως την ώρα που θα κλείσω τα μάτια μου, αν δεν έχω γίνει φως, το φως μόλις πάει να το πλησιάσω θα με αποβάλει. Θα με διώξει. Γιατί εγώ δεν θα είμαι φως. Άρα θα οδηγηθώ στο σκότος. Άρα η πρώτη μου εργασία που πρέπει να κάνω πάνω σε αυτή τη γη, καθημερινή εργασία, και ένα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μου, είναι το πώς θα γίνω φως. Πώς θα γίνω Άγιος.
Γιατί να πάσα στιγμή πεθάνω, αυτό θα μείνει μονάχα. Το πέτυχα, δεν θα με σώσει η οικογένεια. Ούτε τα παιδιά μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε τα σπίτια, ούτε τα εξοχικά, ούτε τις σπουδές. Ούτε αν έμαθα τα παιδιά μου, ούτε πήγαν στα δύο τα παιδιά μου, ούτε αν τα σπούδασα τα παιδιά μου. Αυτή είναι επίγειη η σκοπή. Για αν με αφήσει ο Θεός και όσο με αφήσει να ζω. Ο κύριος σκοπός όμως, αν και κλείσω τα μάτια μου, είναι ένας. Εμείς λοιπόν αυτό το συνειδητοποιήσαμε πολύ πιο πριν. Και είπαμε, αφού αυτός είναι ο σκοπός μας, δεν είναι ανάγκη και να πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε από αυτή τη γη. Δεν είναι ανάγκη να σπαταλήσουμε τις δυνάμεις μας με πράγματα τα οποία είναι άνευ ουσίας τελικά για το Θεό και είναι δευτέρα σκοπιμότητος και κοιτάξαμε το πρώτο, το να πετύχουμε την αγιότητα. Για να την πετύχουμε όμως αυτή την αγιότητα και γι' αυτό φορέσαμε το ράσο. Γι' αυτό πήγαμε σε ένα μοναστήρι. Για να πατήσουμε αυτή την αγιότητα. Αυτά γράφοντάς τα πάλι μέσα στο email, μέσα στο ίντερνετ, διάβασε ένας άλλος ένα άρθρο μου γύρω από αυτά τα θέματα που είχε και τον τίτλο «Ιερομόναχος στον κόσμο». Πώς μπορεί δηλαδή ένας μοναχός, ο οποίος είναι και ιερέας, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο να τα πετύχει όλα αυτά. Εδώ δεν μπορούν οι χριστιανοί που έχουν και οικογένειες. Είναι δυνατόν να τα επιτύχει ένας ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό, αλλά τελικά δεν ζει στο μοναστήρι αφού είναι μοναχός και ζει έξω στον κόσμο. Πώς θα τα επιτύχει όλα αυτά. Και αυτό λοιπόν το πράγμα, τη μελέτη αυτή τη συζήτησε, το άρθρο αυτό που είχα γράψει, με έναν ο οποίος σκέφτεται να γίνει ιερομόναχος, στον κόσμο φυσικά. Και πάει και του λέει ότι εσύ του λέει δεν κάνεις για τον κόσμο, να πας σε μοναστήρι αυτό σκέφτεσαι. Μου είναι επηρεασμένος από το άρθρο σας, το οποίο το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πατερικό το άρθρο, πώς το έχετε γράψει. Πήγα και είπα στο παιδί, αυτό μου λέει, και το έβγαλε τώρα και θα του δώσω να διαβάσει και την, το άρθρο σας ολόκληρο. Και πιστεύω μου λέει να τον βοηθήσω, ώστε να οδηγηθεί σε ένα μοναστήρι. Και να μην γίνει ιερομόναχος στον κόσμο. Γιατί τελικά έχετε δίκιο, πάτερ μου γράφει, δεν είναι εύκολο ούτε στο λαϊκό, έτσι όπως είναι σήμερα ο κόσμος, να φτάσει και να χτυπήσει την αγιότητα. Πόσο μάλλον, εάν είναι και μοναχός, μέσα σε ένα διαμέρισμα. Μέσα σε ένα σπίτι. Δεν θα το πετύχει. Και τσάμπα θα φορέσει το ράσο. Θα αποτύχει. Θα μου πείτε, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επέτυχαν. Είμαστε σε αυτά τα ύψη εμείς αγιώτους. Εδώ μέσα στο μοναστήρι αγωνιζόμαστε και δεν μπορούμε να πετύχουμε. Πέντε πράγματα. Άρα θα βάλω τις δυνάμεις μου, θα πετύχω απ' έξω. Και το είδατε, ό,τι θεώρησαν και πήραν τον δρόμο της εξόδου και νόμισαν ότι θεώρησαν ότι θα το επιτύχουν και θα φτάσουν στην αγιότητα, είδατε που τελικά οδηγήθηκαν στην αυτοκαταστροφή τους. Οπότε αυτά όλα που λέμε εδώ πέρα θα πρέπει μετά από εδώ όταν κάθεστε στα κελιά σας, στις ακολουθίες που κάνουμε και οπουδήποτε, θα πρέπει να έρχεστε εις αυτόν όπως έκανε ο άσωτος Υιός και να ερχόμαστε και εγώ σαν ανοιγούμενος και να σκεφτόμαστε τι είπαμε σήμερα, είπαμε αυτό. Άρα τι πρέπει να κάνω, πρέπει να αποκτήσω αυτή την αρετή. Να γιατί λοιπόν πνευματικά δεν προχωρώ. Να γιατί δεν έχω άλλες αρετές. Να γιατί δεν έχω την αρετή της αγάπης, την αρετή της πραότητος, την αρετή εκείνη, την αρετή την άλλη. Μπορεί προς τιμή να την έχω, αλλά μου φεύγει. Γιατί είναι τούβλο που δεν κάθεται στον αέρα. Γιατί έπρεπε να υπάρχει πρώτα η βάση. Και μου λείπει λοιπόν η ταπείνωση. Και η οποία ταπείνωση, όπως ξέρετε, μέσα στο μοναστήρι, είναι πολύ πιο εύκολη από ότι είναι σε ένα κοσμικό, καθότι υπάρχει η Αγία Υπακοή. Μέσω της υπακοής πάρει, για μας είναι ένας εύκολος τρόπος, η σιωπή, η υπακοή, η οποία καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα. Η οποία καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα. Και με αυτόν τον τρόπο τελικά θα βάλουμε το θεμέλιο λίθο και θα προχωρήσουμε. Και να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν,
Με αυτά τα λίγα λόγια περί της ταπεινότητος και της ταπεινοφροσύνης, πιστεύω να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας που τα ακούμε και τα λέμε, αλλά και όσους υπολείπους θα τα ακούσουν, παίρνοντας κάποια στιγμή αυτή την κασέτα, το CD, και θα φτάσει στα αυτιά τους. Μάλιστα, να σηκωθούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.